Σεβασμιότατε, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Δόξα του Θεού, πάρα πολύ καλά. Είναι ένα 24ωρο πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή σας, όπως το αντιλαμβανόμαστε, όπως μπορούμε τουλάχιστον και όσο μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ναι, πραγματικά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και για την Καστοριά ολόκληρη που η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος σχεδόν με ομοφωνία διάλεξε κάποιον αρχιμαντρίτη από την πόλη μας για να πληρώσει την χειρεύουσα θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατής της. Να πω ότι Μακεδόνα ίσως είναι... για τη Μακεδονία. Πώς το είπατε? Πήρε έναν Μακεδόνα για τη Μακεδονία. Έναν Μακεδόνα για τη Μακεδονία. Σεβασμιότατε, νομίζω ότι αποτελεί ρεκόρ οι 71 ψήφους που πήρατε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ίσως είναι από τις υψηλότερες, έτσι θα λέγαμε, από τα υψηλότερα αποτελέσματα που είχαμε ποτέ σε εκλογή μη προποτελτών. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, αλλά μου έχουν πει ότι είναι ρεκόρ, αριθμός ρεκόρ. Είναι, ναι. Είναι. Αυτό σημαίνει ότι ο δεσπότης μας, ο καλός μας Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφή και η ίδια η Καστοριά, ναι, έχει όνομα. Έχει όνομα. Έχει όνομα η Καστοριά μας. Σε όλη την Ελλάδα. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ρωτήσω έτσι τα πρώτα σας συναισθήματα, διότι ακολουθήσατε, μιλάτε για τον Μητροπολίτη της Καστοριάς, τον ακολουθήσατε, θεωρείτε πνευματικό σας πατέρας, τον ακολουθήσατε από το 96 στην Καστοριά, πορευτήκατε όλα αυτά τα χρόνια μαζί, προσφέρατε το έργο σας στην Καστοριά και σήμερα έρχεται αυτή η μέρα. Ναι. Το περιμένατε ότι θα έρθει αυτή η μέρα κάποια στιγμή? Ποτέ. Ήρθα στην Καστοριά για να μείνω και να πεθάνω Καστοριά, αν θέλει ο Θεός. Αλλά τελικά οι βουλές του είναι διαφορετικές. Ναι. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί για την επισκοποποίηση. Ποτέ. Mm-hmm. Ένας απλός διάκονος του Θεού του Υψίστου στην Εκκλησία, την ακριτική, τη δική μας επάνω. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά οι βουλές του Θεού ήταν διαφορετικές. Να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο πραγματικά. Και πάτε σε μια περιοχή, τουλάχιστον θα είστε πολύ κοντά μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σας αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και στην Καστοριά μας το δείχνει. Πρέπει να σας πω ότι ετοιμάζεται και λεωφορείο για την χειροτονία που θα γίνει το Σάββατο το πρωί. Ήδη νομίζω ότι έχουν συμπληρώσει 2 λεωφορεία, αν δεν κάνω λάθος, και πάμε και για επόμενο, και νομίζω ότι αύριο το βράδυ που θα φύγουν τα λεωφορεία θα δούμε, θα έρθει κόσμος από την Καστοριά. Να είναι εκεί σε αυτήν την κορυφαία στιγμή. Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους που θα κατέβουν κάτω, ναι, και θα χάσουν πολύτιμο δικό τους προσωπικό χρόνο και ξεκούραση, ναι, για να συμπροσευχηθούν μαζί μου στη μεγάλη αυτή στιγμή της Εκκλησίας μας. Πάτε σε μια περιοχή, όπως λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, κοντινή στην Καστοριά, σχεδόν αδερφή πόλη της Καστοριάς, για με το κομμάτι της Γούνας. Άλλωστε έχουμε πάρα πολύ στενούς δεσμούς, έτσι κι αλλιώς, και λόγω των επαγγελμάτων και γενικότερα με την περιοχή του Βοΐου. Είναι ευλογημένη επαρχία. Πολύ ευλογημένη επαρχία. Πολύ καλοί άνθρωποι. Ευλαβείς χριστιανοί. Άνθρωποι της εργατικότητος. Άνθρωποι της εκκλησίας. Άνθρωποι του καθήκοντος, της ειλικρίνειας. Έχω μείνει έκθαμβος. Πραγματικά. Να σας ενημερώσω ότι οι καμπάνες στην Σιάτιστα χτυπούν συνεχώς χαρμόσυνα. Καμπάνες χτύπησαν και σε όλη την δική μας εδώ περιοχή, στην Καστοριά, σε όλες τις νεορίες, στα χωριά μας. Όταν έγινε γνωστό χθες, το προλάβαμε και όλα στην εκπομπή μας, προλάβαμε αυτή την είδηση. Μίλησε χθες ο Μητροπολίτης συγκινημένος για την εκλογή σας στην εκπομπή μας. Βέβαια. Είναι μεγάλη χαρά και ευλογία για τον τόπο μας. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και ευλογία. Γιατί είναι λίγο σπάνιο στις ημέρες μας αυτό. Πραγματικά. Πολύ σπάνιο. Πραγματικά. Και ευλόγησε ο Θεός να το ζήσουμε στις ημέρες μας, να ευλογήσει η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, μια ταπεινή ακριτική Μητρόπολη, ναι, να εκλέξει Μητροπολίτη, ναι, για μια πάλι ένδοξη διπλανή Μητρόπολη. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι λίγο σπάνιο στις ημέρες μας, αλλά είναι ένδοξο. Είναι ένδοξο, γιατί πραγματικά, ναι, λέμε, μα από την Καστοριά μπορεί. Ναι, μπορεί, και μπορεί. Να το που έγινε. Μπορεί. Να το που έγινε. Καστοριά, όλη η περιοχή εδώ της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερη Καστοριά, έχει φοβερούς ανθρώπους. Έχει μεγάλα αναστήματα. Ο
εξωμαθείς, ανθρώπους των γραμμάτων, ανθρώπους των τεχνών, ανθρώπους εκκλησίας. Έχουμε μεγάλα πραγματικά αναστήματα. Ναι, ναι. Η Ελλάδα μπορούσε, συγγνώμη, η Καστοριά, μπορούσε, μπορεί να δώσει τα φώτα της σε όλη την Ελλάδα. Μακάρι. Και πώς οι δικοί μας καστοριανοί έξοδοι απρέπουν στο εξωτερικό. Έτσι, έτσι. Μεγάλο όνομα. Μεγάλο όνομα. Και Θεσσαλονίκη, ναι, και εξωτερικό και παντού. Ναι. Γιατροί, δικηγόροι. Έχουμε πολλούς. Δόξα τω Θεώ. Είμαι υπερήφανος που υπηρετώ στην Καστοριά. Υπερήφανος, πραγματικά. Πάτε σε... χρησιμοποιείτε ακόμη παρόντα χρόνο, ενώ σε 30 περίπου ημέρες, σεβασμιότατε, θα είστε στην γειτονική Μητρόπολη. Ναι. Τόσο δεν θα κάνει, νομίζω, 30 περίπου ημέρες θα οριστεί η ημερομηνία ενθρονήσεως, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, μετά τα προεδρικά διατάγματα. Μετά τα προεδρικά διατάγματα, περίπου 30 μέρες, μέσα στον Απρίλιο θα είναι αυτή η τελετή της, ναι, της ενθρόνησης. Ναι. Τώρα, θέλω να μου πείτε, γιατί πάτε σε μια Μητρόπολη, γνωρίσαμε τους προκατόχους σας, τον Αντώνιο και τον Παύλο, φοβερές μορφές. Πραγματικά, σεβασμιότατε, φοβερές μορφές. Άγιοι προκάτοχοι. Ο Αντώνιος, μακαριστός Αντώνιος, γνωστός σε όλους για το ασκητικό του πνεύμα. Πραγματικά, ίσως είναι εκπληκτικό παράδειγμα στην Ελλάδα. Ίσως. Πραγματικά. Τόσο πολύ, μάλιστα. Και μορφωμένος. Ναι. Καθηγητής πανεπιστημίου με πολλά συγγράμματα. Ναι. Ασκητικότατος. Mm-hmm. Ταπεινός. Mm-hmm. Το ίδιο και ο προηγούμενος προκάτοχος, τον πατήρ Παύλος. Ναι. Κύριος Παύλος. Ναι. Άνθρωπος των γραμμάτων, της ζωής, της αγάπης, της θυσίας, της ιεραποστολής. Προκάτοχοι μου, άγιοι προκάτοχοι, έχουν αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό και πολύ υψηλά τον τείχη, mm-hmm, του επομένου. Μάλιστα. Αυτό σας δημιουργεί μια ευθύνη παραπάνω? Αισθάνεστε αυτή τη στιγμή ένα βάρος που πρέπει να σηκώσετε με δεδομένο ποιοι ήταν οι προκάτοχοί σας? Αυτό είναι ευλογία πιο πολύ. Είναι ευλογία. Είναι ευλογία. Γιατί με τις δικές τους ευχές θα γίνει αυτό που πρέπει. Πολύ μεγάλη, λοιπόν, ευθύνη, όπως είπατε, για τη συνέχεια αυτής της Μητρόπολης. Σεβασμιότατε, ποιο θα ήταν το μήνυμά σας που θα στείλετε λίγο πριν την χειροτονία σας ως νέος Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης, τόσο στους Καστοριανούς? Είστε εδώ 23-24 πόσα είναι χρόνια. Ναι, 22,5 χρόνια. Λοιπόν, και στους Σιατιστινούς που σε λίγο θα είστε εκεί δίπλα τους, σώμα και αίμα δικό τους. Είμαστε μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ναι. Στην περίοδο της νηστείας και του εντονότερου πνευματικού αγώνου. Ναι. Ας ετοιμαστούμε με ταπείνωση, με καλοσύνη, με αγάπη και με πολύ προσευχή και με μετάνοια να προσκυνήσουμε τα Άγια Πάθη και τα ενωράσεις του Χριστού μας. Αυτό. Αυτό. Και για τους Καστοριανούς και για τους φίλους της Σιάτιστας. Όλοι αυτό. Είμαστε όλοι χριστιανοί. Όλοι αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι. Με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, ναι, ο οποίος πρώτα αυτός μας αγαπά και μετά τον αγαπάμε εμείς, θα πάνε όλο όπως πρέπει. Μάλιστα. Δεν εγκαταλείπουμε ποτέ. Ποτέ. Δεν ξέρω αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, κλείνοντας αυτή την συνομιλία μας, σεβασμιότατε, με το που ακούστηκε, με το που έγινε γνωστό ότι έχετε εκλεγεί νέος Μητροπολίτης, λίγο να μας περιγράψετε εκείνη την ώρα, με ποιους μιλήσατε, ποια ήταν τα συναισθήματά σας εκείνη την ώρα, εκείνες τις στιγμές, τις πρώτες στιγμές. Μίλησα με τον σεβασμιότατο πατέρα μας, τον πατέρα Σεραφείμ. Μου το ανακοίνωσε, μετά ετοιμάστηκα, έφυγα για την Ιερά Σύνοδο, δεν ήμουν εκεί. Ναι. Μπήκα μέσα και μετά έπεσα επάνω μου όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Αρχιερείς, κληρικοί, ναι, και από την Καστοριά και τοπική κληρική των Αθηνών, έχουν πολλούς γνωστούς εδώ, mm-hmm, για να συγχαρούν. Όπως γίνεται σε κάθε εκλογή Μητροπολίτου. Μάλιστα. Και οι αρχιερείς που έβγαιναν από την αίθουσα της Ιεραρχίας συνεχάρισαν τον καινούργιο επίσκοπο. Mm-hmm. Συναισθήματα ανάμεικτα. Ανάμεικτα. Βέβαια. Μέσα σας και η Καστοριά, μέσα σας και η Σιάτιστα από εδώ και μπρος. Βέβαια.
Η Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία. Διότι πραγματικά αυτή η διακονία που έχει γίνει τόσα χρόνια στην Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, ναι, θα συνεχιστεί πρώτο ο Θεός που, ναι, το θέλουμε και την ενοχή του Θεού, ναι, στην διπλανή Μητρόπολη Συσσαλίου και Σιατή, στη συνόμορφη αυτή περιοχή, ναι, έχει αφήσει ανεξίτηλα τα ίχνη στην καρδιά μου. Ναι. Έχω συνεργαστεί με φοβερούς ανθρώπους. Πραγματικά δεν υπάρχουν άνθρωποι σαν τους Καστοριανούς αλλού στην Ελλάδα. Έχουμε καλούς ανθρώπους. Αυτό που λέγανε στο δικό μου το χωριό, καλό ταμάρι. Mm-hmm. Καλή πάστα ανθρώπων. Έχουν καλή ψυχή. Δυνατή. Εργατική. Φιλότιμη. Καλοπροαίρετη. Δυνατή. Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν όπως μπορούν να το κάνουν καλύτερα. Και αντέχουν. Καστοριανοί είναι άνθρωποι που αντέχουν. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Είπατε στο χωριό σας, ξέρουμε ότι γεννηθήκατε στην Αθήνα το 71. Από ποιο χωριό ακριβώς είστε, η καταγωγή σας, από... Καταγωγή Άγραφα Ευρυτανίας. Από τα Άγραφα Ευρυτανίας, μάλιστα. Αυτό είναι η καταγωγή μου. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι, απλά γεννήθηκα και μεγάλωσα Αθήνα. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Από τα Άγραφα Ευρυτανίας, λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, σεβασμιότατε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δώσατε και εμάς αυτή τη χαρά να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί σας. Και εγώ χάρηκα και που μιλήσαμε και συγγνώμη ζητώ από τους ακροατές σας για την πολυλογία. Όχι. Αλλά πρώτη φορά πιέρω στον αέρα. Δεν είναι. Δεν το έχω ξανακάνει. Ναι. Λοιπόν, οπότε... Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή. Θα ελπίζω να τα λέμε και στην πορεία. Θέλουμε και οι δύο Μητροπόλεις να αναπτύξουν ακόμη περισσότερους δεσμούς, ίσως και συνέργειες. Θα το δούμε αυτό τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να δυναμώσουμε ακόμη πορεία αυτή την συνεργασία μας με την γειτονική μας περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και πάλι συγχαρητήρια. Όλος ο κόσμος εδώ, τα μηνύματα περιττώ να σας πω, και αυτά που γράφουν στα θέματα εδώ που έχουμε ανεβάσει στις σελίδες στο ίντερνετ. Μόνο άξιος. Άξιος, άξιος, άξιος. Δεν διαβάζεται κάτι άλλο. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Τις ευχές σας και άξιος πραγματικά. Να δικαιώσω αυτά που θέλει η Εκκλησία να κάνω. Να είστε καλά. Άξιος πραγματικά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με τον νέο Μητροπολίτη ήταν οι πρώτες του δηλώσεις, τα πρώτα του λόγια στην εκπομπή μας για τους Καστοριανούς και τους Χιατιστινούς. Σημαντικά αυτά και συγκινητικά αυτά που είπε, γιατί φαίνεται ότι αγάπησε την περιοχή μας πραγματικά σαν την ιδιαίτερη πατρίδα του. Είπε το εξής, ένας Μακεδόνας ουσιαστικά για τη Μακεδονία στη νέα Μητρόπολη, είπε, δεν το φανταζόμουν ότι μπορεί να συμβεί αυτό, από μια μικρή Μητρόπολη όπως είναι η Καστοριά να βγει ένας νέος Μητροπολίτης για κάποια άλλη Μητρόπολη. Ήρθα στην Καστοριά, είπε χαρακτηριστικά, ήρθα για να ζήσω εδώ αλλά και για να πεθάνω στην Καστοριά, αλλά ο Θεός ήθελε αυτήν την διαφορετική ίσως πορεία.